φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι συγκλονιστικές, καθώς θα δούμε μια οικογένεια να διαλύεται. Το ερωτικό παρελθόν τους είναι σε πρώτο πλάνο στα επόμενα επεισόδια της σειράς στο ναυάγιο. Η αποκάλυψη πως η Θοδώρα είναι καρπός του ερωτά τους είναι κοντά και η Μαρία τρέμει πως αυτό θα διαλύσει την οικογένεια της. Ένοχα μυστικά που κουβαλούν οι ήρωες από τον παρελθόν τους φαίνεται να βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων της δραματικής σειράς του Μέγκα, η οποία θα επανέλθει στις οθόνες μας περίτα μέσα Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το MyTV, πρωταγωνιστές αυτή τη φορά θα είναι Όλεθρος και η ερωτική ιστορία που τους συνδέει, την οποία έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να κρατήσουν κρυφή από όλους. Όπως έχουμε ήδη παρακολουθήσει, η απόφαση της Θοδώρας να αρχίζει να εργάζεται στο γραφείο του Δημήτρη προκαλεί τρόμο στη Μαρία, η οποία κρύβει καλά ένα μυστικό το οποίο, όταν αποκαλυφθεί, θα προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων και αναστάτωση σε όλους. Κάτι που δεν αποκάλυψε ποτέ. Καρπός αυτού του έρωτα είναι η Θοδώρα, την οποία η Μαρία μεγάλωσε με τον Βλάση σαν να ήταν δικό του παιδί. Τώρα όμως, βλέποντας την κοπέλα καθημερινά να συναναστρέφεται με τον Δημήτρη, φοβάται πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί και οι φόβοι της γρήγορα θα επιβεβαιωθούν. Ο Δημήτρης, όσο γνωρίζει τη Θοδώρα, τη συμπαθεί και την εκτιμά όλο και περισσότερο, ενώ αισθάνεται για εκείνη ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Μάλιστα, είδαμε κάποια στιγμή που της ανέφερε πως και τρίτο παιδί να έκανα κορίτσι θα ήταν, χωρίς να μπορεί να φανταστεί βέβαια πως έχει ακόμα ένα παιδί και βρίσκεται μπροστά του. Όπως θα δούμε, μαθαίνει όλο και περισσότερα για τη Θοδώρα αλλά και για το παρελθόν των γονιών της και αντιλαμβάνεται κάποια στιγμή πως η κοπέλα γεννήθηκε λίγους μήνες μετά το τέλος της σχέσης του με τη Μαρία. Τότε, αρχίζει να υποψιάζεται πως η Μαρία του έκρυψε την εγκυμοσύνη της. Ο Δημήτρης θα θελήσει να μάθει ακόμα περισσότερα και μάλιστα βλέπει τα στοιχεία για τη γέννηση της Θοδώρας και καταλαβαίνει πως ίσως είναι δικό του παιδί και όχι του Βλάση. Ο Γιαννακάκης δένεται με τη Θοδώρα όλο και πιο πολύ, καθώς εκείνη με τον καλοσυνάτο χαρακτήρα της κερδίζει μία θέση στην καρδιά του. Έτσι, στα προσεχή επεισόδια, ο Δημήτρης θα αποφασίσει να κάνει ένα μεγάλο ξεκαθάρισμα με τη Μαρία. Εκείνη από την άλλη, βλέποντας το ένοχο μυστικό της να κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, φοβάται. Η οικογένειά της θα διαλυθεί και τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο για κανέναν. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.